Αγαπημένα μας παιδιά, γεια σας! Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, χαμογελαστοί και γεμάτοι κέφι και χαρά. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Πολλές από αυτές τις έχουμε ζήσει και μαζί, μέσα στην τάξη. Πλένουμε συνέχεια τα χέρια μας, βρίσκουμε διαφορετικούς τρόπους από αγκαλιές και φιλιά για να δείξουμε την αγάπη μας και τη χαρά μας, δεν κάνουμε τόσες βόλτες, δεν βλέπουμε συχνά τους φίλους μας και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Μια αλλαγή όμως από όσες συμβαίνουν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πηγαίνουμε σχολείο. Δεν μας πολύ αρέσει αυτό βέβαια, αλλά εμείς λέμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Μια καλή ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας ένα μυστικό. Λοιπόν, ακούστε. Το μυστικό έχει να κάνει με τη γνώση. Ναι, τη γνώση που τη συναντάμε τόσο συχνά στο σχολείο. Είναι αυτή που κρύβεται στις σελίδες των βιβλίων, παίζει μαζί μας στην αυλή, κυνηγάει τους αριθμούς, κρυφοκοιτάει όταν τρώμε στην τραπεζαρία. Λοιπόν, στη γνώση αρέσει να ταξιδεύει συνέχεια. Έτσι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο στο σχολείο. Τώρα μάλιστα που είστε σπίτι, θέλει να είναι και αυτή μαζί σας. Αρκεί να το θέλετε κι εσείς. Πώς θα γίνει αυτό? Εμείς οι δασκάλες ετοιμάσαμε για σας τις αγαπημένες δραστηριότητες της γνώσης. Αυτές που αγαπάει πιο πολύ, όπως κάνουμε και στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο της αρέσει να μένει μαζί μας και έτσι να μαθαίνουμε συνέχεια νέα πράγματα. Στείλαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες στη μαμά και στον μπαμπά. Ζητήστε τους να σας τις δείξουν. Είναι όμως μόνο αυτό αρκετό? Όχι βέβαια. Για θυμηθείτε λίγο την τάξη. Τις δραστηριότητες τις κάνουμε εμείς οι δασκάλες? Όχι. Εσείς τις κάνετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν όπως καταλαβαίνετε και τη δική σας βοήθεια. Είναι σημαντικό να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες για να μπορέσει η γνώση να μένει μαζί σας όσο καιρό δεν είμαστε στο σχολείο. Θα χρησιμοποιήσετε για να τις κάνετε τα χέρια σας, τη φαντασία σας, τα χαρτιά σας, τα ψαλίδια σας, τους μαρκαδόρους σας, το πανέξυπνο μυαλό σας και πάρα πολλά άλλα. Είναι διασκεδαστικές και θα σας αρέσουν. Και αν σας αρέσουν εσάς, θα αρέσουν σίγουρα και στη γνώση. Λοιπόν, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ό,τι και να γίνει. Όπως για παράδειγμα το να μαθαίνουμε. Μπορεί να αλλάζει λίγο μόνο ο χώρος, λίγο ο χρόνος που το κάνουμε αυτό, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από παντού, ακόμα και από το σπίτι. Α, και κάτι άλλο δεν αλλάζει. Το πόσο πολύ σας αγαπάμε και νοιαζόμαστε για σας. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να μας πείτε τα νέα σας όταν σας μιλήσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Θα σας ρωτήσουμε τότε πόσες φορές πιάσατε τη γνώση και την κάνατε να μείνει μαζί σας και θα ξετρελαθούμε από τη χαρά μας αν αυτές οι φορές είναι πολλές. Κρατήστε λοιπόν τη γνώση κοντά σας και εκείνη θα σας ταξιδέψει. Έτσι θα μάθετε πολλά νέα πράγματα. Καλή επιτυχία!